Σε εγρήγορση βρίσκονται οι γονείς στην Κρήτη, καθώς ένα μεγάλο μέρος των παιδιών και νηπίων νόσησε το προηγούμενο διάστημα από κορονοϊό και συνολικά 10 μικροί ασθενείς στο νησί μας εμφάνισαν το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο ή αλλιώς MISC, προκαλώντας την ανάγκη επαγρύπνησης. Το σύνδρομο εμφανίζεται 3 με 6 εβδομάδες μετά την αρχική λίμωξη, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της νόσου, οπότε κάθε ύποπτο και επίμονο σημάδι θα πρέπει να μας κινητοποιεί. Φυσιολογικό είναι κάποια παιδιά δυστυχώς να έχουν προβλήματα, όπως και οι μεγάλοι, όπως όλοι μας. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Έχοντας κάνει το εμβόλιο και η μη έχοντας κάνει το εμβόλιο, έτσι είναι δυστυχώς. Οπότε καλή επικοινωνία με τον παιδίατρο, έτσι. Βέβαια, με τους γιατρούς γενικότερα. Σαφώς και μας προβληματίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με θέμα υγείας. Ελπίζω το καλύτερο για όλους μας. Είχαμε στην Κρήτη ως τώρα περίπου 10 παιδιά, κάπου τόσο. Όλη η Ελλάδα έχει δηλώσει 120 παιδιά. Τα 10 είναι δικά μας, τα έχουμε δηλώσει κι εμείς. Τα 10. Την ξέρουν να την νόσω καλά. Τώρα, επί του παρόντος, δεν έχουμε κανένα MISC στο παγνί, τουλάχιστον που είναι η μεγάλη μονάδα COVID της Κρήτης. Δεν έχουμε κανένα παιδί με MISC τώρα αυτές τις μέρες. Είχαμε όμως τώρα κάπου μια δεκαετία σα λόγω, τα είχαμε και ήταν παιδιά δύσκολα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μανώλη Γαλανάκη, πρόκειται για σπάνιο αλλά σοβαρό σύνδρομο. Μάλιστα, περιέγραψε τα συμπτώματα που καλό είναι να γνωρίζουν οι γονείς και θα πρέπει να τους οδηγήσουν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι μια πολύ υπέα λίμωξη. Μετά από μερικές εβδομάδες το παιδί να κάνει διάφορα νοχλήματα. Να σας πω, επειδή είναι πολυσυστηματική νόσος, είναι πολλά συστήματα, θα κάνει επιτοπιπτικό διάρρεια, θα κάνει πόνο στην κοιλιά, θα κάνει ξανθήματα, θα κάνει πυρετό, μπορεί να κάνει δύσχερα αναμνηστική. Πια είναι δηλαδή πολλά συστήματα. Συνήθως δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται εύκολα. Το καταλαβαίνουν δηλαδή οι γονείς και επικοινωνούν τον παιδίατρο με εμάς. Πρόσφατη μελέτη του CDC έδειξε ότι ο εμβολιασμός των παιδιών με 2 δόσεις μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης MISC κατά 91%. Έδειξε ακόμη ότι τα παιδιά που εμφάνισαν σοβαρό σύνδρομο ήταν ανεμβολίαστα. Εμπιστεύομαι και τα εμβόλια και ότι η σκεύασμα θα βγει εφόσον βγαίνει από επιστήμονες που ξέρουν τη δουλειά τους. Το μήνυμα είναι το παιδί περνάει τη λίμωξη COVID, πολύ ελαφριά ενδεχομένως. Ας μην ησυχάσουν εντελώς μερικές εβδομάδες μετά, αν δουν κάτι παράξενο, να βρουν τον παιδιατρό τους. Έχουν αρρωστήσει σχεδόν όλα τα παιδιά, έχω να πω. Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχουν μέτρα ουσιαστικά. Είμαστε στο έλεος της ατομικής ευθύνης, οπότε κάποια στιγμή πρέπει, θα ήταν καλό να άλλαζε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και παρατηρητικότητα.